Η πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσης Επιτροπής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Σοφία Τόλια, σε συνέντευξη τύπου παραχώρηση αναφέρθηκε στο θεσμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και εξήγησε ότι είναι ένα σημαντικό μέτρο που θα στηρίξει άτομα και οικογένειες που δεν έχουν ουσιαστικά εισόδημα. Παράλληλα, διευκρίνησε πως η Νομαρχιακή Οργάνωση θα ορίσει ένα υπεύθυνο άτομο που θα βοηθάει όσους το χρειάζονται στη γραφειοκρατική διαδικασία, συμπληρώνοντας τις σχετικές αιτήσεις ή δίνοντας τις σχετικές κατευθύνσεις. Ο Δήμος Καρδίτσας είναι ένας από τους 13 Δήμους πανελλαδικά που επιλέγει να υλοποιήσει πιλωτικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα επεκταθεί και στους υπόλοιπους Δήμους της χώρας μας από τον Αύγουστο του 2015. Τι είναι αυτό, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα? Είναι μια κυβερνητική δράση τομή που στόχο έχει να ενισχύσει τις ακραίες κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και δύσκολα επιβιώνουν. Είναι ένα εισόδημα που θα δίνεται σε άνεργους, υπερήλικους ανασφάλιστους, οικογένειες με μηδενικά ή χαμηλά εισοδήματα και ούτω καθεξής. Η ΝΟΔΕ θα ορίσει και κάποιο άτομο υπεύθυνο που θα είναι αρρωγός στην υποβολή αυτή των αιτήσεων. Κάποιος δημότης της Καρδίτσας που δεν μπορεί να πάει στο ΚΕΠ ή μέσω ίντερνετ μπορεί να έρθει εδώ στα γραφεία μας, είναι ανοιχτά έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και εμείς θα είμαστε δίπλα μας να τον βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί.